Είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, ότι δημιουργούμε δεσμούς, βιωματικούς δεσμούς, με πρόσωπα, πράγματα, συνθήκες και καταστάσεις και πως ενώ οι δεσμοί αυτοί είναι πηγή νοήματος για τη ζωή μας και μας προξενούν την εντύπωση, την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει μία σταθερότητα, μία ασφάλεια στην προσωπική μας ζωή, όπως επίσης είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές αυτοί οι συναισθηματικοί δεσμοί, αυτές οι εξαρτήσεις, αυτές οι συναισθηματικές προσκολήσεις ή οι βιωματικές εξαρτήσεις κάποια στιγμή συντρίβονται, ακυρώνονται ή ματαιώνονται με αποτέλεσμα να προκαλούν μέσα μας βαθιά αισθήματα ματαίωσης και απογοήτευσης. Θα πρότεινε λοιπόν με ευκολία κάποιος, αντί να δεσμευόμαστε και αντί να καλλιεργούμε σχέσεις εξάρτησης με πρόσωπα και πράγματα τα οποία βρίσκονται έξω από εμάς, θα ήταν καλύτερα να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε ένα αίσθημα βαθιάς ριζικής ελευθερίας, ώστε στο μέτρο του δυνατού να ζούμε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, να μην κινδυνεύουμε να ματαιωθούμε, να πληγωθούμε και να χάσουμε τις ισορροπίες μας. Στην ιδανική λοιπόν περίπτωση όπου θα ζούσαμε παντελώς ελεύθεροι, θα μπορούσαμε να μετέχουμε σε γεγονότα, καταστάσεις, διαπροσωπικές σχέσεις ή δημιουργικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα έχουμε τη συνείδηση και τη συνέστηση ότι εφόσον είναι δυνατόν κάποια στιγμή τα πάντα να ανατραπούν στην προσωπική μας ζωή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετέχουμε αμέτωχα, δεσμευόμαστε αδέσμευτα και αισθανόμαστε με απάθεια, καλλιεργώντας με αυτή τη στάση ζωής μια βαθιά αίσθηση ελευθερίας, η οποία μας διασώζει από την οδύνη η οποία θα προκληθεί μέσα μας όταν οι σταθερές της ζωής μας ανατραπούν και όταν τα θεμέλια της ύπαρξής μας συντριβούν. Θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε την βίωση αυτής της αδέσμευτης ελευθερίας εφόσον με το πέρασμα του χρόνου έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος που αγαπήσαμε μας εγκατέλειψε ή μας πρόδωσε, οι δημιουργικές μας δραστηριότητες δεν είχαν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, η καριέρα μας δεν είχε την επιτυχή πορεία που ελπίζαμε και σε ένα ευρύτερο πεδίο έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ζωή συνεχίζει τη δική της πορεία χωρίς να νοιάζεται για τις δικές μας προσωπικές βαθιές ανάγκες και προσδοκίες. Πρόκειται δηλαδή για την λήψη μέτρων προφύλαξης, ώστε με την αποφυγή της γοητείας να γλιτώσουμε από όλες τις πιθανές μορφές απογοήτευσης. Δεν γοητεύομαι για να μην απογοητεύομαι. Δεν προσκολώμαι για να μην με ξεκολλήσουν βία και με πετάξουν στο έδαφος. Δεν ελπίζω ότι αυτά που έχω είναι και θα παραμείνουν δικά μου, ώστε όταν τα χάσω να μην βιώσω την οδύνη της απώλειας. Και ζω στον ορίζοντα της ελευθερίας, όπου τα πάντα είναι ρευστά και τίποτα δεν παραμένει σταθερό και παραμένω σε μια νυφάλια εγρήγορση, ώστε να μπορέσω να συμφιλειωθώ με οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί έξω από μένα ή μέσα σε μένα. Γιατί όπως είναι ρευστή η εξωτερική πραγματικότητα, το ίδιο ρευστή είναι και η εσωτερική μου πραγματικότητα. Οπότε αλλάζει η ζωή, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν οι εξωτερικές συνθήκες, αλλά αλλάζω και εγώ ίδιος. Και επειδή τα περιμένω όλα, επειδή είμαι έτοιμος να συμφιλειωθώ με όλα, δεν πληγώνομαι και δεν απογοητεύομαι από τίποτε. Ζω στον ορίζοντα μιας βαθιάς ριζοσπαστικής ελευθερίας. Και βέβαια δεν πρόκειται για μια δική μας πρωτότυπη σύλληψη και έκφραση, αλλά για μια τοποθέτηση, για μια άποψη η οποία έχει υποστηριχθεί από πολλούς φιλοσόφους αλλά και ακόλουθων ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών. Πρόχειρα μου έρχεται στο νου
ένας Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος συνήθιζε ανατακτά χρονικά διαστήματα να καίει την καλύβα του, το χώρο δηλαδή της διαμονής του, και να πηγαίνει κάπου αλλού να κτίζει μια άλλη απλοϊκή καλύβα, ώστε να μην προσκολάται με κανένα συγκεκριμένο χώρο διαμονής. Έκαιγε λοιπόν την καλύβα του, άλλαζε γεωγραφικό τόπο, έχοντας την βαθιά βεβαιότητα ότι όλα τα ανθρώπινα είναι μάταια, και γι' αυτό επέλεξε να αναφέρεται βιωματικά προσευχητικά στο Θεό, ο οποίος δια της απουσίας του είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ελεύθερος λοιπόν παντού και πάντοτε ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, ανεξάρτητος από όλους και από όλα. Βεβαίως τίποτα δεν μας υποχρεώνει να ακολουθήσουμε μια τέτοια διαδρομή, και όποιος από εμάς θέλει μπορεί να προσκολάται, να αγαπά, να συνδέεται συναισθηματικά, να δημιουργεί δεσμούς με πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, και εάν σταθεί τυχερός για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα, η ζωή του θα έχει ισορροπίες. Βέβαια, όπως είπαμε, δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτό με το οποίο δεσμεύομαι και αυτό το οποίο νοηματοδοτεί την ύπαρξή μου σήμερα θα υπάρχει και αύριο και θα εξακολουθεί να με νοηματοδοτεί. Διότι, όπως είπαμε, όσοι έχουμε ζήσει αρκετές δεκαετίες γνωρίζουμε ότι όλες οι ισορροπίες ανατρέπονται και όλα τα δεδομένα μπορούν να γίνουν ζητούμενα. Απομακρύνοντας τη σκέψη μας από το ύψος και το βάθος της φιλοσοφίας του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου, μπορούμε να αναφέρουμε, πέρα από τον τόπο και το σπίτι της διαμονής μας, άλλες συναισθηματικές εξαρτήσεις οι οποίες είναι δυνατόν κατά την ανατροπή τους να μας προκαλέσουν οδύνη, και η πιο σημαντική και κατά συνέπεια η πιο επικίνδυνη δεσμή νοήματος είναι τα πρόσωπα που αγαπάμε. Οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας κλπ. Άλλη επικίνδυνη δεσμή είναι οι δημιουργικές μας δραστηριότητες και το επάγγελμά μας, διότι και αυτά είναι δυνατόν να χαθούν ή να ανατραπούν. Και βέβαια, συναισθηματική δεσμή εξάρτησης είναι και οι συνήθειες της καθημερινότητάς μας, όπως το να χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα πρωινό καφέ ή ένα απογευματινό γλυκό, ή η συμμετοχή μας σε μια αθλητική δραστηριότητα ή σε μια φιλική παρέα κλπ. Θα μου πείτε, μα δεν είναι ανθρώπινο να συνδεόμαστε, να αγαπάμε γονείς, συγγενείς, φίλους, παιδιά, δραστηριότητες, τη δουλειά μας κλπ. Φυσικά, είναι απόλυτα φυσιολογικό και βαθιά ανθρώπινο. Όμως, όλα τα ανθρώπινα διακυβεύονται, έχουν ρίσκο, και όλα τα ανθρώπινα μπορούν να γίνουν αιτία υπαρξιακής ανατροπής, βαθιάς απογοήτευσης και οδύνης. Αρκετοί από εμάς δεν προβληματιζόμαστε καν αναφορικά με τους δεσμούς, με τις ανάγκες, με τις εξαρτήσεις. Ζούμε αυθόρμητα. Συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται έτσι όπως προκύπτει, χωρίς προβληματισμό. Πολύ ωραία, το δεχόμαστε και το σεβόμαστε και αυτό. Άλλοι βασανιζόμαστε από τους δεσμούς, τις εξαρτήσεις, τις συνήθειες και τις δραστηριότητες. Όμως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να είμαστε εξαρτημένοι από τους δεσμούς με τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, τα πράγματα, τα γεγονότα. Η πρόταση της ηχογράφησής μας αναδεικνύει μία άλλη ανθρώπινη δυνατότητα, θα μπορούσαμε να πούμε μία πνευματική δυνατότητα, για όσους από εμάς μπορούν, τολμούν και θέλουν να ζήσουν σε μεγάλο βάθος ή σε μεγάλο ύψος, εκεί δηλαδή όπου επικρατεί και κρατεί ο ορίζοντας της ανεφόρων ελευθερίας. Σε αυτό τον ορίζοντα, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να εγκαταλείψω τα πάντα χωρίς να βιώσω απογοήτευση και ματέωση. Χρειάζεται βέβαια βαθιά παιδεία, υπαρξιακός και πνευματικός αγώνας,
ώστε να μπορέσει κανείς να λειτουργεί στο επίπεδο αυτής της αυτονομίας ή θα λέγαμε της θεονομίας. Θεωρώ όμως πως αξίζει τον κόπο. Τουλάχιστον μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας. Ιδιαίτερα τη στιγμή της Οδύνης, εκεί που τα θεμέλια της ζωής μας ανατινάζονται και νιώθουμε πως όλα χάνονται, μπορούμε αναγκαστικά κατά κάποιον τρόπο να μεταρσιώσουμε την Οδύνη σε δυνατότητα ελευθερίας. Διαβιώνουμε έχοντας τη συνείδηση και την επίγνωση ότι όλα είναι ρευστά, ανά πάσα στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν, τίποτα δεν μένει σταθερό και γι' αυτό το λόγο σαν έτοιμοι από καιρό μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε φιλικά, αρμονικά και δημιουργικά τις ανατροπές, τις ανισορροπίες, τις απώλειες, τις ματαιώσεις και όλα όσα ακούσια παρά τη θέλησή μας μας πληγώνουν θανάσιμα. Στο μέτρο του δυνατού καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας ώστε να διάγουμε βιωματικά στο ύψος μιας ριζικής ελευθερίας, την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και πνευματική ελευθερία ή θεία ελευθερία. Μακάρι έστω και για λίγο να μπορέσουμε να το ζήσουμε.